Είναι τεράστια χαρά και τιμή και για μένα προσωπικά και για τον Over FM 104,9. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο στρατηγός του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο κύριος Μίμης Δωμάζος, να σχολιάσουμε παρέα την επικαιρότητα. Πάντα όταν επιλέγει να μιλήσει, λέει ενδιαφέροντα πράγματα, ειδικά για τον κόσμο του Τριφυλιού. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τον ακούει. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή να έχετε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Και καλή Σαρακοστή. Είναι μεγάλη και σε εσάς και στους ακρότες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι μεγάλη χαρά που και αυτή τη μέρα, έτσι που είναι και μέρα εορταστική, μας αφιερώνετε αυτό το χρόνο για να μιλήσουμε. Κύριε Δωμάζο, το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, φαντάζομαι το είδατε. Περιμένατε αυτή την αντίδραση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, υπό την έννοια ότι είχαν περάσει μια πεντάδα αγώνων πάρα πολύ δύσκολη, που η ομάδα είχε βγάλει όλη την παθογένεια που αντιμετωπίζει. Κοιτάξτε, οι μεγάλες ομάδες τα έχουν και αυτά. Και τις ανηφόρες και τις κατηφόρες. Είχε μια κατηφόρα ο Παναθηναϊκός, όπως είπατε, 5 παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα έπαιξε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Επόμενο έπρεπε να το κερδίσει για να έχει να μπει μέσα στους 4 που κυνηγάει. Mm-hmm. Γιατί αν έχανε από τον ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ μακριά για να μπει μέσα στους 4. Τώρα είναι όλοι κοντά. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ο Άρης είναι λίγο πιο ψηλά και η Τρίπολη είναι πιο κάτω. Όπως είδατε και σήμερα έγινε η κλήρωση. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τρίπολη στην Τρίπολη το πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρω, την Κυριακή θα παίξουν μάλλον. Πρέπει αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον τη Κυριακή στο παιχνίδι, αν παίζουν την Κυριακή. Ναι, παίζουν την Κυριακή. Αρχίζουν 20-21 τα playoff πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε. Ο Παναθηναϊκός παίζει δηλαδή. Ή το Σάββατο ή την Κυριακή θα ξέρουμε την Τετάρτη. Θα ξέρουμε την Τετάρτη. Νομίζω Σάββατο. Ναι, θα ξέρουμε την Τετάρτη που θα βγει το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Για αυτό σα λέω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει αυτό το παιχνίδι να το κερδίσει. Γιατί από τα άλλα 3-4 παιχνίδια είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα. Γιατί το λέω το πιο δύσκολο? Γιατί παίζει μες στην Τρίπολη, δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και τον πρώτο γύρο έχασε 1-0 και στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είστε ισόπαλοι 0-0. Mm-hmm. Και για να προχωρήσει, γιατί αν χάσει αυτό το παιχνίδι νομίζω μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει μέσα στους 4. Πώς το εξηγείτε όμως, κύριε Δωμάζο, ότι ο Παναθηναϊκός τα πιο ανταγωνιστικά του παιχνίδια βαθμολογικά, με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, με τον Άρη έξω, με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ τα κέρδισε και έχασε βαθμούς και το στόχο του κυπέλου από ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά είναι υποδιέστερες αυτού? Όχι, δεν είναι υποδιέστερες. Παίζουν κλειστά και ο Παναθηναϊκός, αυτές τις ομάδες που παίζουν κλειστά, mm-hmm. είναι δύσκολα να τις περάσει. Και, γιατί τις άλλες ομάδες παίζει αντίθετα ο Παναθηναϊκός. Παίζει κλειστά και οι άλλοι παίζουν ανοιχτά και βρίσκει τις ευκαιρίες, όπως βρήκε την ευκαιρία. Γιατί προχθές μια ευκαιρία βρήκε στα 45 λεπτά το πρώτο ημίχρονο. Αυτό που έκανε τη σέντρα και ο Μακέτα έβαλε κεφαλιά. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι τα παίζει πιο καλά από τις άλλες ομάδες. Και να σας πω και εγώ στην ιστορία, επειδή τότε όταν έπαιζα, ναι. όταν χάναμε τα ντέρμπι και κερδίζαμε, όπως είπατε, τις πιο μικρές ομάδες, παίρναμε το πρωτάθλημα. Γιατί κερδίζαμε τις πιο μικρές ομάδες. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα και η τέταρτη θέση, ή την τρίτη ή τη δεύτερη θέση που κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, πρέπει την Κυριακή οπωσδήποτε να κερδίσει, το Σάββατο να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη χρονιά, από τις πολλές δύσκολες, κύριε Δωμάζο, που ο Παναθηναϊκός βιώνει τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε σε αδρές γραμμές να περιγράψουμε, θέλουμε την άποψή σας, πώς έφτασε ο Παναθηναϊκός, αναφέρομαι στην τελευταία χρονιά μόνο, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή πέμπτος, να θεωρεί ότι κέρδισε τον ΠΑΟΚ, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για να μπει στην τετράδα? Δεν είναι στόχοι ατέριαστοι με το Βεληνικές και το μέγεθος του συλλόγου? Καλά, εντάξει, δεν πάει για πρωτάθλημα, το έχουμε πει αυτό. Κάνουμε υπομονή 10 χρόνια τώρα, όχι φέτος μόνο. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα και κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Όπως κάναμε εμείς τότε, εκείνα τα χρόνια. Κάθε χρόνο πηγαίναμε για πρωτάθλημα. Δεν πήγαινες να πάρεις την τέταρτη θέση, την τρίτη ή τη δεύτερη. Δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό ταιριάζει η πρώτη θέση, να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτό περιμένει και ο κόσμος του. Γιατί δεν έχει τίποτα άλλο τώρα αυτή τη στιγμή να μπει μέσα στην τετράδα. Γιατί έχασε και το κύπελο από τα Γιάννενα, έχασε 3 φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά. Παρόλο που
ο Παναθηναϊκός άρχισε, δηλαδή πήρε τις μεταγραφές, δεν πήρε ένα προπονητή που έπρεπε να πάρει στην αρχή. Έγινε πολλά λάθη πάλι από την αρχή. Διώξαν τον ένα προπονητή, φέραν τον άλλον ή στο άλλος, μέχρι να μπει στην οτροπία και ο νέος προπονητής, χάθηκε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Να φανταστώ ότι επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μετά τα Γιάννα, από αυτό που λέτε, καταλαβαίνω ότι ήσασταν υπέρ της παραμονής του προπονητή που είναι τώρα, γιατί συζητήθηκε να φύγει και ο Μπόλον και να έρθει και άλλος προπονητής που θα ήταν ο τέταρτος σε 12 μήνες. Γίνεται δουλειά έτσι, κύριε Δωμάζο? Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί για την προηγούμενη φορά που με πήρανε και μίλησα για τον προπονητή, είπα γιατί να φύγει και ποιο να έρθει. Να παίξει δηλαδή τα 6-7 παιχνίδια μέχρι να μάθει πάλι τους παίκτες. Θα έχει χαθεί και την τέταρτη θέση και η τρίτη και η δεύτερη που πάει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπολόνι θα τον δούμε στο τέλος. Και είπα και κάτι προχθές και ίσως με ακούσανε. Και λέω ότι τον πρώτο σκόρε της ομάδας πέρσι που έβαλε 15-18 πόσα γκολ έβαλε ο Μακέτα, έπαιζε ένα τέταρτο. Και ήταν μεγάλο λάθος, είπα. Ίσως με ακούσαν την προηγούμενη εβδομάδα και βάλανε το Μακέτα και βάλανε τον γκολ. Θεωρείτε λοιπόν ότι τέτοιοι παίκτες, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν την ευμένεια του προπονητή, να μην έχουν πολύ καλή σχέση με τον προπονητή, πρέπει να παίζουν ανεξαρτήτως αυτού, μόνο και μόνο λόγω της ποιότητάς τους? Γιατί ο Μακέτα είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Καλύτερο. Αυτός ανοίγει διαδρόμους, αυτός βάζει τα γκολ, ξέρει να μαρκάρει, ξέρει να δώσει την μπάλα, ξέρει να τριπλάρει. Είναι τέλειος από τους άλλους που μπαίνουν μέσα και παίζουν. Μάλιστα. Κακός δεν τον άρχισε. Και τώρα που άρχισε, τώρα χτύπησε. Δεν ξέρω αν παίξει και το Σάββατο ή την Κυριακή. Θα είναι δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι με τον Αστέρα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ σήμερα, αλλά είναι Δευτέρα. Ακόμα ας περιμένουμε λίγο. Εντάξει, πώς λάβουν μέρες. Αν παίξει ο Μακέτα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι πάλι. Γιατί με το Μακέτα έχει έναν ποδοσφαιριστή και να μην κάνει και τίποτα. Δεν πρέπει να βγαίνει αυτός ο παίχτης. Διότι και τίποτα να μην κάνει, θα βρει μια ευκαιρία και θα τη βάλει γκολ. Μια και αναφερθήκατε στον Ιταλό και βλέπω ότι είναι ένας παίκτης που τον εκτιμάτε και αγωνιστικά. Όχι, τον εκτιμάω, λέω το σωστό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι άκρο σεβαστή η άποψή σας. Ο Μακέντα, όταν ήρθε στην Ελλάδα, δεν ήταν αυτό που λέμε ο καθαρό εμοσφόρ, το εννιάρι, το οποίο στην καριέρα του έχει παίξει συνεχόμενα σε αυτή τη θέση. Ακόμα και στη μικρή κατηγορία της Ιταλίας, στην Οβάρα, που ήταν πριν έρθει στον Παναθηναϊκό, έπαιζε εξτρέμ. Έχει τα στοιχεία του φόρ, όμως εσείς πώς τον... Έχει τα στοιχεία του φόρ, γι' αυτό σας είπα. Ναι. Αφού πέρσι βγήκε ο πρώτος χώρος του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν έχει τα στοιχεία. Ο μόνος που μπορεί να βάλει γκολ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι Βέβαια. Βλέπετε οι άλλοι δύσκολα να βάλουν γκολ. Ενώ αυτός έχτες, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κατέβει τη σέντρα μέχρι τα 35 λεπτά μέχρι να μπει το γκολ. Έγινε μια σέντρα, βρέθηκε, έβαλε το γκολ. Που αν ήταν άλλο σέντρο, δεν θα το βάζει αυτό το γκολ. Ήταν δύσκολο γκολ. Δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή βρήκε καινή αιστεία όπως έβαλε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο Ιωαννίδης. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επιτόπιο άλμα απέναντι σε ένα στόπερ όπως ο Ίνγκασον που είναι δυνατό στόπερ. Με επιτόπιο άλμα, καρφωτή κεφαλιά, πήρε και τον τερματοφύλακα μέσα. Δύσκολο γκολ, όπως το λέτε. Πήδηξε πάνω από τον σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός ο παίκτης έμενε έξω και έπαιζε ένα τέταρτο. Ένας παίκτης μεγάλος που, επειδή ξέρω από την οτροπία, και είναι μεγάλος παίκτης και τον βάζει στον πάγκο και τον βάζει 10 λεπτά. Δεν θα παίζει κιόλας. Μάλιστα. Έπαιξε από την αρχή και είδατε. Δεν έκανε πολλά πράγματα, δεν σου λέω μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά βρήκε την ευκαιρία και την έβαλε γκολ. Ο άλλος δεν θα την έβαζε αυτό, το γκολ. Κύριε Δωμάζο, πριν από λίγο μας είπατε ότι 10 χρόνια, και είναι η αλήθεια, αποτυπώσατε την αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός απέχει από τους τίτλους, από τις διακρίσεις. Θα θέλατε να μας πείτε τι νομίζετε ότι κατά τη γνώμη σας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί έτσι ώστε να γυρίσει η ομάδα στο κυνήγι των τίτλων και στην Ευρώπη κυρίως, που λείπει πάρα πολύ. Εσείς το ξέρετε καλύτερα ως ένα τεράστιο στέλεχος της ομάδας του Γουέμπλεϊ. Δεν ήταν μόνο το Γουέμπλεϊ, έπαιζε και κάθε χρόνο στην Ευρώπη, άσχετα αν προχώραγε ή δεν προχώραγε. Πώς αλλάζει λοιπόν αυτή η κατάσταση, εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Θέλει ένα πρόγραμμα, να μπει ένα πρόγραμμα, να έρθουν 1-2 παίκτες, δεν χρειάζεται μεγάλο. Ένα παίκτη χρειάζεται, δύο ο Παναθηναϊκός, ένα στο κέντρο και
να πω και εντάξει, εγώ θα έπαιρνα ένα στο κέντρο μεγάλο παίκτη. Να είναι πάνω από όλους. Δεν θέλει με πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έχει παίκτες που δεν έχει όμως τον παίκτη που θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Καταλάβατε. Άρα το θεωρείτε καλό το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί φέτος. Αυτό καταλαβαίνω. Καλό το ρόστερ, δεν είναι. Γιατί οι άλλες ομάδες τι έχει. Η ΑΕΚ τι έχει. Έχει καλύτερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ που τον είδαμε που, είναι, που έχει διπλάσιο ρόστερ. Έχει πόσα λεπτά έχει βάλει ο πρόεδρος τους. Mm-hmm. Το τριπλάσιο να μην πω από το Παναθηναϊκό. Και είδατε χθες ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα. Εμένα με απογοήτευσε ο ΠΑΟΚ. Που πέρσι πήρε είτε το πρωτάθλημα έτσι και κύπελο. Ναι. Αυτόν τον ΠΑΟΚ που είδαμε απογοήτευσε. Οπότε λοιπόν θεωρείτε ότι με δύο προσθήκες ότι αυτό το ρόστερ ναι, είναι ικανό να κυνηγήσει το πρωτάθλημα έτσι. Και να μείνει και ο προπονητής πάλι, γιατί πάλι αν τον αλλάξουμε του χρόνου πάλι τα ίδια θα έχουμε. Ο προπονητής ο νέος που θα έρθει θα φέρει πάλι άλλους παίκτες, άλλο ρόστερ, και καταλαβαίνετε μέχρι να μάθουν πάλι αυτοί που θα έρθουν θα έχουν χαθεί τα πάντα πάλι. Να μείνει ο προπονητής όπως είναι, καλός είναι, δεν είναι άσχημος. Εντάξει, κάνει λάθη, δεν σας λέω. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Mm-hmm. Στις αλλαγές λίγο να προσέξει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Και αν μπει και μέσα στους τέσσερις, μέσα στην τετράδα, τριάδα θα πω γιατί ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Αν μπει μέσα στους τρεις και έχει έσοδα ο Παναθηναϊκός και κάνει και μία μεταγραφή που σας είπα, mm-hmm. όλα θα είναι πάρα πολύ καλά του χρόνου. Το 2020 και, ναι, και να πάρει και παρακαλώ. Να φτιάχτηκε και το γήπεδο του έτσι, γιατί αν δεν έχει γήπεδο η μεγάλη ομάδα mm-hmm. άμα δεν έχει γήπεδο δεν γίνεται ποτέ μεγάλη ομάδα έτσι. Άλλο πράγμα ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά μου βάλατε την παράμετρο του γηπέδου τώρα και ήταν η τελευταία μου ερώτηση, αλλά θα σας την κάνω τώρα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στο γηπεδικό ζήτημα, κύριε Δωμάζο, η δική σας τοποθέτηση ποια είναι επ' αυτού, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο διχάζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που θέλει λεωφόρο, υπάρχει εντάξει, ναι. Λεωφόρο έχει. Εγώ μεγάλωσα τη λεωφόρο, έτσι. Μα γι' αυτό έχει σημασία η δική σας γνώμη, γιατί εκεί μεγαλουργήσατε. Έχει περάσει αυτό το γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι μίκρινε αυτό το γήπεδο για να γίνει μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Θέλει ένα πιο σύγχρονο στάδιο, πιο καλό στάδιο και νομίζω ο Βοτανικός θα είναι πάρα πολύ ωραίο στάδιο, θα έχει τα πάντα και δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Και θα έρθουν και πολλά μέλη, θα γραφτούν και δεν θα έχει και πρόβλημα ο Παναθηναϊκός να έχει λεφτά. Δηλαδή να βάζει κάθε πρόεδρος τα λεφτά του. Αμα όπως έχει η Μπαρτσελόνα, λέω παράδειγμα, mm-hmm. έχει 80.090 μέλη. Κανένας να μην είναι στο γήπεδο, έχει 90.000 εισιτήρια. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, θεωρείτε το Βοτανικό, λοιπόν, την προοπτική κατασκευή γηπέδου στο Βοτανικό, ότι θεωρείτε ένα πολύ καλό εφόδιο που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να επιστρέψει πιο γρήγορα στη φυσική του θέση. Η ΑΕΚ φτιάχνει γήπεδο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο. Ο Άρης έχει γήπεδο, λέω τώρα τα ονόματα. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα να μην έχει γήπεδο, δεν γίνεται. Εντάξει, το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι 12ος παίκτης. Άμα είχε και κόσμο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα έπαιζαν και καλύτερα. Γιατί ξέρω ότι όταν έχεις 20.000 από πάνω σου, ο αντίπαλος φοβάται, το ξέρω αυτό. Το έχω μάθει το θέμα αυτό, γιατί έχω παίξει 20 χρόνια εκεί πέρα μέσα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω ότι όταν έμπαιναν οι αντίπαλες ομάδες, χάνανε από τα αποδυτήρια τότε. Εμάς μας λέγανε κιόλας να μην τους βάλουμε και πολλά γκολ. Το διάδρομο που περνάγανε, σας παρακαλούμε, μην βάλετε πολλά γκολ. Και ξεφτυλιστούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το γήπεδο έχει την ομορφιά του, έχει την αξία του. Το συναισθηματικό του, δέσιμο, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το συναισθηματικό δέσιμο που υπάρχει από μια πολύ σημαντική μερίδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού με τη λεωφόρο, πώς θα αντικατασταθεί αυτό, ποιο θα είναι το υποκατάστατο, ένα δηλαδή όμορφο και, ας πούμε, καινούριο γήπεδο. Και αυτή η ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή θέλει να πάμε στο Παναθηναϊκό, όταν θα δει το σύγχρονο γήπεδο και το όμορφο γήπεδο, mm-hmm. τότε νομίζω ότι. Και αυτή θα ευχαριστηθεί. Και αυτή η μερίδα δηλαδή που θέλει να πάμε να μείνουμε στην έδρα μας. Mm-hmm. Θα ευχαριστηθεί αυτό το καινούριο γήπεδο που θα έχει.
Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω, επειδή η κόρη σας, η κυρία Πόπη Δωμάζου, εργάζεται πάνω σε αυτό και είναι πολύ καλή γνώστης του τι συμβαίνει. Ξέρω ότι είναι και στον κύριο Μπακογιάννη, κόρη μου, που βέβαια. Είναι δημοτικό σύμβουλος εκλεγμένη. Είναι και στο γήπεδο. Ναι. Και εργάζεται πάνω σε αυτό το πολύ σπουδαίο project. Θα γίνει, πιστεύετε? Είναι όνειρο πολλών εξημών. Θα γίνει. Ναι, και ο δήμαρχος είναι Παναθηναϊκός και θέλει και αυτός να γίνει. Η δική σας γνώμη, εγώ, εσείς τι πιστεύετε, αυτό θέλω. Αφού σας είπα και προηγουμένως. Μάλιστα. Θέλω να... Εμείς όταν... σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν πηγαίναμε τότε σε αυτά τα ωραία γήπεδα, κομπλεξάραμε. Πηγαίναμε στους διαδρόμους, είχαν πολυέλαιους, είχαν μάρμαρα, είχαν και τι δεν είχαν. Ποιο είναι το ωραιότερο γήπεδο που τότε ως ποδοσφαιριστής είχατε πει μακάρι να έπαιζα εδώ, ας πούμε, τι ωραίο και που είναι. Ρεάλ ήταν, και η Μπαρσελόνα ήταν καλό, και το Μόναχο ήταν, και το Γουέμπλε ήταν ο ναός του ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι. Έχω παίξει σε πολλά γήπεδα ωραία. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν μπαίναμε εμείς, Φερμπίνε, θέλω να σου πω ότι θέλουμε τέτοια εποχή να κάνουμε μπάνιο στο Παναθηναϊκό, δεν είχε ζεστό νερό, να φανταστείς. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, καταλαβαίνω. Κάναμε προπόνηση. Και ο πρώτος έτρεχε να κάνει ήδη μπάνιο, γιατί μετά ο δεύτερος δεν θα έγινε νερό. Κατάλαβα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς παίζαμε εμείς εκείνη την εποχή. Έτσι. Μετράει πάρα πολύ η άποψή σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και την κρατώ. Είμαστε στα 50 χρόνια από το Wembley, 2021, 1971, περάσαν 50 χρόνια. Είναι άσκοπο να σας ρωτήσω αν μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι από καμία ελληνική ομάδα με την ψαλίδα να έχει ανοίξει τόσο πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Παρακαλώ. Καλό είναι. Είπατε μετά από 50 χρόνια και θα γιορτάσουμε κιόλας. Καλό είναι μια ελληνική ομάδα να πάει να παίξει ένα τελικό. Καλό θα είναι. Γίνεται. Όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εκείνη την εποχή εμείς που πήγαμε, ήμασταν ερασιτέχνες, δεν μας ήξερε κανένας. Αν παίρναμε το πρωτάθλημα ή το παίρνει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή η ΑΕΚ, ποιοι το παίρναν ή η Λάρισα, λέω παράδειγμα. Δεν μας ήξερε κανείς, πραγματικά σας λέω. Από την ώρα που πήγε μια ελληνική ομάδα και έπαιξε σε ένα τελικό, τότε μας μάθανε ότι υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι και ωραίο πράγμα να πηγαίνεις στο Γουέμπλι, το μεγαλύτερο στάδιο και το πιο όμορφο στάδιο, και να βλέπεις τη σημαία του Παναθηναϊκού. Βέβαια. Γίνεται όμως, κύριε Δωμάζο, μετά τώρα δεδομένα και την ψάλιδα να έχει ανοίξει με... Κοιτάξτε, είναι εύκολα τώρα. Για μένα είναι πιο εύκολα τώρα μια ελληνική ομάδα να παίξει ένα τελικό. Γιατί έρχονται ξένοι παίχτες. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν 20 Ελληνόπουλα, δεν είχαμε ξένους. Δεν είχαμε τη βοήθεια που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε και άλλο. Οι αγώνες ήταν μία και έξω. Αν έχανες, τελείωνες. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το πρώτο παιχνίδι, καλά, δεν μιλάω με τη Σλόβα, το δεύτερο που παίξαμε, εκείνη τη μεγάλη ομάδα, αν χάναμε, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε με την Everton μετά. Ενώ σήμερα μπαίνει σε έναν όμιλο και αν χάσει το πρώτο ή το δεύτερο και κερδίσει τα υπόλοιπα, προχωράς. Και έτσι προχωράς. Γι' αυτό είναι και πιο εύκολο να πάει μια ελληνική ομάδα. Γιατί όχι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να προχωράει μια ελληνική ομάδα σε μια τέτοια διοργάνωση. Έφτασε ο Παναθηναϊκός το 96 αρκετά κοντά. Ήταν μια ευκαιρία τότε, έτσι. Πήγε να μας το σπάσει με προπονητή το Ρότσα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Μπήκε μέσα στους τέσσερις. Ναι, στους τέσσερις από τον Άγιαξ, με την νίκη στο Άμστερνταμ και το 0-3 στο Ολυμπιακό στάδιο. Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Ήταν μια ευκαιρία τότε. Μπορούσε να σπάσει αυτό που κάναμε εμείς, να το σπάγει πάλι ο Παναθηναϊκός. Επειδή για το Wembley θα μπορούσα να μιλάω ώρες μαζί σας και να σας ρωτάω πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι και πάρα πολύ γνωστά, αλλά έχουμε μόνο 4-5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να πάμε στις 10. Μπορούμε να μιλάμε μια ώρα. Ναι, εννοείται ότι μπορούμε να μιλάμε μια ώρα για το Wembley. Πείτε μας τι πιστεύετε, μάλλον τι θυμάστε πιο έντονα. Περάσαν 50 χρόνια από τότε. Κοιτάξτε, θυμάμαι καμία ομάδα δεν μας πίεσε. Από τις τέσσερις, μόνο η μία ομάδα μας πίεσε, η Everton. Ούτε ο Άγιαξ μας πίεσε, ούτε ο Ερυθρός Αστέρας, ούτε η Σλόβαν, που ήταν μεγάλες ομάδες και αυτές. Μόνο η Everton μέσα στην Αγγλία, έτσι, γιατί να φανταστείς είχε βρέξει και το μισό γήπεδο ήταν όλο πατημασιές και το άλλο μισό δεν είχαμε πατήσει στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα. Και στο δεύτερο έγινε εκείνο, ο Αντωνιάδης έβαλε τον γκολ
9 η ώρα, 9 η φανέλα, όλα στα 9. Και να φανταστείς ότι όταν έβαλε τον γκολ ο Αντωνιάδης, ο Αλαμπόλ τότε, ο μεγάλος εκείνος ποδοσφαιριστής, ο Άγγλος, μου πέταξε το παπούτσι. Από την τσαντίλα του. Από τα νεύρα του, από τα νεύρα του. Γιατί ήξερε, τα ερχόμενα στην Ελλάδα να παίξουν, εμείς ξέραμε ότι δεν μπορούσαν να μας κερδίσουν. Γιατί το γήπεδο μας ήταν αλλού είχε πέτρες, αλλού είχε χώμα, αλλού είχε χόρτο. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσαν να παίξουν. Ναι. Και εδώ τους παίξαμε και καλά. Είχα και δοκάρι, εγώ θυμάμαι εκείνη την ημέρα. Και παίξαμε πάρα πολύ καλά. Να φανταστείς, εδώ δεν μας έβαλε καμία ομάδα γκολ. Ναι. Στην Ελλάδα, από καμία ομάδα δεν φάγαμε γκολ. Μάλιστα. Κύριε Δωμάζο. Καταλαβαίνεις λοιπόν, ναι. Αυτά τα παιδιά αν παίζανε σήμερα, γιατί σας είπα ήμασταν 20 Ελληνόπουλα, μόνος ξένος ήταν ο Φέρος Πούτσας, ο προπονητής μου. Ο προπονητής. Φαντάσου λοιπόν τι θα κάνανε, γιατί τώρα έχουν αλλάξει όλα. Οι μπάλες έχουν αλλάξει, τα ρούχα έχουν αλλάξει, τα γήπεδα έχουν αλλάξει. Όλα έχουν αλλάξει και είναι και επαγγελματίες οι άνθρωποι. Εγώ έπαιξα και με μπάλα, να φανταστείς, με κορδόνι. Μπορούσαν οι σημερινοί παίκτες να παίξουν με κορδόνι και σε πέτρες. Από τις παλιές τις αγγλικές, αυτή με τις ραφές, έτσι, μόνο σε ρέπλικα έχω δει. Εννοώ σε κάποια από τις απομιμήσεις που κυκλοφορούν. Που φαίνονταν οι ραφές, εννοείται. Ήταν στην επιφάνεια της μπάλας. Αυτή δεν εννοείται. Μια μαλλιά στο κεφάλι και σου άνοιγε το κεφάλι το κορδόνι. Μάλιστα. Και πήγαινε η μπάλα, πήδαγε, σαν να είναι. Εδώ λίγο πηδάει και σου λέει δεν είναι καλό το χόρτο. Κατάλαβα. Πώς παίζαμε. Κατάλαβα. Όχι μόνο εγώ, μιλάω γενικά για όλα τα παιδιά τότε. Θα ήθελα να κλείσω. Παίζαμε, ναι, για τη φανέλα μας, για την αξιοπρέπειά μας, για τον κόσμο μας και να μην χάνουμε. Εγώ δεν ήθελα να χάνω ούτε στην προπόνηση, να φανταστείτε. Τώρα όμως, εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να χάνετε ούτε στην προπόνηση. Τώρα όμως ο κόσμος του Παναθηναϊκού δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι μαθημένος στις αποτυχίες. Τι θα είχατε να του πείτε? Κάτι αισιόδοξο θα ήθελα να ακούσω προσωπικά. Εντάξει, ο κόσμος κάνει υπομονή, ναι, υποστηρίζει τους παίχτες. Τι άλλο να κάνει, παραπάνω δεν μπορεί να κάνει. Και καλά που τα 5 παιχνίδια αυτά που χάσαμε, και με 3 που χάσαμε για τα Γιάννενα, δεν είχε κόσμο μέσα, γιατί αν είχε κόσμο δεν ξέρω τι θα γινόταν. Ναι. Γιατί ο κόσμος ο Φουκαράς, ό,τι και να κάνει, πονάει την ομάδα του και δεν θέλει να τη βλέπει έτσι να παίζει και να χάνει. Γιατί ο Παναθηναϊκός, σας είπα, είναι μεγάλο όνομα. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε ομαδίτσα τώρα μέσα στον Παναθηναϊκό και να λέει εγώ κύριε θα κερδίσω τον Παναθηναϊκό. Αυτό κάποτε δεν το έλεγε. Σας είπα ότι μας παρακαλάγανε κάποτε. Μάλιστα. Κύριε Δωμάζο, τεράστια χαρά και τιμή που σας φιλοξενήσαμε. Μας είπατε πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Και ελπίζω αυτό το έτος Wembley κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να τα ξαναπούμε, ακόμα και να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο να μιλήσουμε για την εποπτεία που πρωταγωνιστήσατε. Για το Wembley θα μιλάμε και θα σας πω και ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.